λιπόδες ή παρ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Στράτος Μελίτης και Ολιστική Αίσθηση και σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο σημαντικό όργανο της αποτοξίνωσης, το ΥΠΑΡ. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει προκύψει τα τελευταία 20 χρόνια είναι η μη αλκοολική λιπόδες υπατική νόσος, δηλαδή λιπόδες ΥΠΑΡ χωρίς τη χρήση αλκοόλ. Και αυτό έχει παγκόσμιο επιπολασμό περίπου 25%, δηλαδή ένα στους 4 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από αυτή την ασθένεια ή θα νοσήσει από αυτή την ασθένεια κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η επίπτωση αυξάνεται με την αύξηση των επιπέδων παχυσαρκίας. Δηλαδή, η παχυσαρκία είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που προκαλείται αυτή η νόσος, ο διαβήτης τύπου 2 και το μεταβολικό σύνδρομο. Και η νόσος προβλέπεται να γίνει η κύρια αιτία κύρωσης που απαιτεί μεταμόσχευση του ύπατος την επόμενη 10 ετία. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με 7 βασικά βήματα. 1. Ρύθμιση του βάρους. Στο Κέντρο Γενετικής Διατροφής και Ολιστικής Ίασης, το πρόγραμμα μέγιστης λιπόλυσης και ενεργοποίησης του μεταβολισμού θεωρείται από τα καλύτερα για τη ρύθμιση του βάρους. 2. Μεγιστοποιούμε την κατανάλωση φυτικών ινών. Όσπρια, κρυθαρένιο παξιμάδι, φρούτα και λαχανικά αποτελούν κορυφαίες πηγές φυτικών ινών για να βοηθήσουμε το έντερο να λειτουργήσει εξαιρετικά, να χτίσουμε το μικροβίωμα και να βοηθήσουμε το σηκώτη μας. 3. Αυξάνουμε την κατανάλωση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Άρα, βάζουμε στη διατροφή μας τροφές όπως σαρδέλες, τσία και πάνω απ' όλα λιναρόσπορος που έχει τη μεγαλύτερη ποσόστοση ωμέγα-3 από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο στον κόσμο. 4. Ανθοκιανίνες. Καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά με έντονο μοβ ή κόκκινο χρώμα, όπως ρόδι, μοβ λάχανο και υποφάες. 5. Μειώνουμε δραματικά κορεσμένα και τρανς λιπαρά, δηλαδή μιλάμε κυρίως για ζωικά λίπη και λίπη τα οποία βρίσκονται σε τρόφιμα πακεταρισμένα. 6. Εξαλείφουμε ζάχαρη, γλυκά και αναψυκτικά τύπου κόλλα. Μόνο η ζάχαρη από ένα αναψυκτικό την ημέρα αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης της νόσου κατά 45%. 7. Κίνηση τουλάχιστον μία ώρα καθημερινά. Βάλτε λοιπόν μία ώρα περπάτημα την ημέρα. Για εσάς που θα πείτε ότι δεν έχω χρόνο, θα σας πω ότι είσαστε βαριά άρρωστοι και θα σας πρότεινα να κάνετε και ψυχοθεραπεία, γιατί δεν νοείται ένα ανθρώπινο όν να είναι ακίνητο 24 ώρες την ημέρα. Ανεξάρτητα από το πόσες ώρες δουλεύετε, αν δεν έχετε σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα ή κάποιο σοβαρό ατύχημα, τότε δεν νοείται άνθρωπος να μην περπατάει, να μην κινείται τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. Ακολουθήστε αυτά τα υπέροχα 7 βήματα, έτσι ώστε να έχουμε μέγιστη πρόληψη κατά αυτή της τόσο σοβαρής ασθένειας. Ασφαλώς σε περίπτωση που το πρόβλημα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή προτείνουμε το κορυφαίο πρόγραμμα αποτοξίνωσης και γενετικής διατροφής, το οποίο είναι σχεδιασμένο ακριβώς για τα προβλήματα και την τοξικότητα του ύπατος. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα αναγραφόμενα τηλέφωνα μεταξύ 10 και 8.30. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε όλους.